Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 330, βασιλέον Α, κεφάλαιον Γ, τρίτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 330, τρίτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Τότε ήλθαν δύο γυναίκες πόρνε προς το βασιλέα και εστάθησαν έμπροσθεν αυτού. Και είπε η μία γυνή, «Ο Κύριέ μου, εγώ και η γυνή αυτή κατοικούμεν εν τη αυτή οικία και γέννησα συγκατοικούσα με ταυτής. Την δε τρίτην ημέραν, αφού εγώ εγέννησα, εγέννησε και η γυνή αυτή. Και είμαι θαωμού, δεν είναι το ξένος με θυμών εν τη οικία, μόνο εμείς οι δύο εν τη οικία. Και τη νύχτα απέθανεν ο υιός της γυναικός ταύτης, επειδή εκοιμήθη επ' αυτών. Και αυτή σηκωθήσα το μεσονύκτιον, έλαβε τον υιόν μου εκ του πλαγίου μου, ενώ η δούλη σου εκοιμάτω, και έβαλεν αυτόν εις τον κόλπον αυτής, τον δε υιόν αυτής των νεκρών έβαλε εις τον κόλπον μου. Και ότε σηκώθην το πρωί για να θυλάσω τον υιόν μου, ειδώ ήταν νεκρός, πλην αφού το πρωί παρετήρησε αυτό, ειδού δεν είναι το υιός μου τον οποίον εγέννησα. Η δε άλλη είπεν ουχή, αλλά ο ζών είναι ο υιός μου, ο δε νεκρός είναι ο υιός σου. Η δε είπεν ουχή, αλλά ο νεκρός είναι ο υιός σου, ο δε ζών είναι ο υιός μου. Ούτως ελάλησαν ενώπιον του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, ημέν λέγει, ούτως ο ζών είναι ο υιός μου, ο δε νεκρός είναι ο υιός σου. Η δε λέγει ουχή, αλλά ο νεκρός είναι ο υιός σου, ο δε ζών είναι ο υιός μου. Και είπεν ο βασιλεύς, φέρετε μη μάχεραν, και έφεραν τη μάχεραν έμπροσθεν του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, διαιρέσατε εις δύο το πεδίον το ζών, και δότε το ίμιση στην μίαν και το ίμιση στην άλλη. Τότε η γυνή, της οποίας είτο ο υιός ο ζών, ελάλησε προς το βασιλέα, διότι τα σπλάχνα αυτής συνεπώνεσαν δια των υιών αυτής, και είπεν, ο Κύριέ μου, δώσει σε αυτήν το πεδίο το ζών, και κατ' ουδένα τρόπο μη θανατώσεις αυτό. Η δε άλλη είπε, μήτε η δικό μας είναι, μήτε η δικό σου, διαιρέσατε αυτό. Τότε αποκριθείς ο βασιλεύς είπε, δότε εις αυτήν το πεδίον το ζών, και κατ' ουδένα τρόπο μη θανατώσετε αυτό. Αυτή είναι η μήτηρα αυτού. Και ήκουσεν πάσο Ισραήλ περί της κρίσεως την οποία ο βασιλεύς έκρινε και φοβήθησαν το βασιλέα, διότι είδον ότι σοφία Θεού ήτο εν αυτό δια να κάμνει κρίσιν. Ο δε βασιλεύς Σολομών εβασίλευεν επί πάντο τον Ισραήλ και ούτε ήσαν οι άρχοντες τους οποίους είχεν Αζαρίας, ο υιός του Σαδόκα βλάρχης, Ελιοφρέφ και Αχιά, ιή του Σεϊσά, γραμματής, Ιωσαφάτ, ο υιός του Αχιλούδ, υπομνημοτογράφος, Βεναΐας, ο υιός του Ιωδαέ, επί του στρατεύματος, και Σαδόκ και Αβιάθαρ, ιερείς, και Αζαρίας, ο υιός του Νάθαν, επί του Συστάρχας, και Ζαβούδ, ο υιός του Νάθαν, πρώτος αξιωματικός φίλος του βασιλέως, και Αχισάρ, οικονόμος, και Αδονιράμ, ο υιός του Αβδά, επί των φόρων. Είχε δεν ο Σολομών 12 σιτάρχας επί πάντα τον Ισραήλ, και προέβλεπον τα στροφάς εις τον βασιλέα και εις τον οίκον αυτού ενός μηνός πρόβλεψην έκαμνεν έκαστος των χρόνων. Ταύτα είναι τα ονόματα αυτών. Ο υιός του Ουρ σιτάρχησεν το όρι Εφραήμ, ο υιός του Δεκέρ εν Μακάς και εν Σαλβίμ και Βεθσεμές και Ελών και Βεθ Ανάν. Ο υιός του Εσέδ, του Έσεδ εν Αρουβόθ, υπό τούτον ή το Σοχό και πάση η γη Εφέρ. Ο υιός Αβιναδάβ εν πάση Ναφθά Δόρ, ούτως είχε γυναίκα Ταφάθ, τη θυγατέρα του Σολομώντος. Βαανά, ο υιός του Αχιλούδ εν Θαανάχ και Μεγιδό και πάση την Βεθ Σαν, ή της είναι πλησίον της Αρθανά, υπό η Εζραήλ από Βέθσαν ως Αβεμεολά έως επέκεινα Ιωράμ. Και να πάμε στο 20. Ο Ιούδας και ο Ισραήλ ήσαν πολυάριθμοι, όσοι άμωσοι παρά την θάλασσαν, κατά το πλήθος τρώγοντες και πίνοντες και ευθυμούντες.
και εξουσίαζεν ο Σολομών επί πάντα τα βασίλεια από του ποταμού έως της γης των Φιλιστέων και έως των ορίων της Αιγύπτου. Και έφερον δώρα και σον δούλη στον Σολομώντα καθόλας τας ημέρας της ζωής αυτού. Η δε τροφή του Σολομώντος δια μίαν ημέραν ήτο 30 κόρη σεμιδάλεως και 60 κόρη αλεύρου, 10 βόες ητευτοί και 20 βόες νοματικοί και 100 πρόβατα εκτός ελάφων και αγρίων εγών και δορκάδων και πτηνών θρεπτών, διότι εξουσίαζεν επί πάσαν την γην εντεύθεν του ποταμού από θαψά έως γάζης επί πάντα στους βασιλείς εντεύθεν του ποταμού και είχεν ειρήνη πανταχώδεν κύκλο αυτού. Κατόκι δε ο Ιούδας και ο Ισραήλ εν ασφαλεία, έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού, από Δαν έως Βαρ Βίρ Σαβεέ, πάσα στα σημέρας του Σολομώντος, και είχε ο Σολομών 40.000 στάβλους ύπων δια τα σαμάξας αυτού και 12.000 υπείς. Και η σιτάρχη εκείνη προεμήθευον τροφάς δια τον βασιλέα Σολομώντα και δια πάντα στους προσερχομένους εις την τράπεζα του βασιλέου Σολομώντος, έκαστος εις τον μήνα αυτού, δεν άφηνα να γίνεται ουδε μία έλλειψης. Έφερον έτη κριθάς και άχυρον δια τους ύπους και τα σημειώνους εις τον τόπο όπου ήσαν, έκαστος κατά των διορισμένων εις αυτών. Και έδωκεν ο Θεός εις τον Σολομώντα σοφία και φρόνηση πολλήν σφόδρα και έκταση πνεύματος ως Ιάμος παρά το χείλος της θαλάσσης. Και υπερεύει η σοφία του Σολομώντος τη σοφία πάντων των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και πάσαν τη σοφία της Αιγύπτου, διότι το σοφότερος παρά πάντα στους ανθρώπους, παρά τον Εθάν, τον Ισραήτην και τον Εμάν και τον Χαλκόλ και τον Δαρδά και τους Ιούς του Αμόλ, και η φήμη αυτού ήτο εις πάντα τα έθνη κύκλο, και λάλησε 3.000 παροιμίας και οδεία αυτού ήσαν 1.005 και λάλησε περί δέντρων από τη σκέδρου της εν το Λιβάνο μέχρι της ισόπου της εκφιωμένης επί του τείχου, ελάλησαν έτη περί τετραπόδων και περί πτηνών και περί ερπετών και περί χθείων, και ήρχοντο από πάντων των λαών δια να ακούσωση τη σοφία του Σολομώντος παραπάντων των βασιλέων της γης όσοι οίκουαν τη σοφία αυτού. Αμήν. Σολομών λοιπόν κατά πρόνοια Θεού, ο οποίος με τον Δαβίδ, ο οποίος Θεός με τον Δαβίδ ξεκίνησε τη βασιλεία του Θεού επί της γης, πάνω στην οποία θα βασιλεύσει και ο Χριστός, και μάλιστα και για τα τελευταία 1000 χρόνια της ανθρωπότητος, αλλά και η βασιλεία αυτού θα είναι εις τους αιώνες των αιώνων και δεν θα υπάρχει τέλος. Σολομών ειρηνικός είναι το όνομά του, αλλά και η Δεδαδίας αγαπητός του Θεού. Ανάμεσα από τα πολλά παιδιά του Δαβίδ, ο Θεός αποφάσισε ένα εξ αυτού να γίνει διάδοχος και βασιλιάς του Ισραήλ. Απλώς, ταπεινός, βρέθηκε κατά προτίμηση και κατ' εκλογή του Θεού βασιλιάς του Ισραήλ και μάλιστα διάδοχος του Δαβίδ, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός του Θεού, τον οποίο ο Θεός εξέλεξε άνδρα κατά την καρδία του Θεού για να πράξει τα θελήματά του. Όταν έγινε βασιλιάς, ο Θεός, η Γραφή μας αποκαλύπτει ότι αγάπησε το Θεό πολύ. Και ο Θεός τον επισκέφθηκε, όπως ξέρουμε, με ένα ερώτημα μοναδικό: τι θέλεις να σου κάνω? Και ο Σολομών, βλέποντας την αποστολή του και πόσο δύσκολη είναι να κρίνει πολυάριθμο λαό με δικαιοσύνη Θεού, ζήτησε κατόναρ από το Θεό να του δώσει σοφία και σύνεση. Ο Θεός ευαρεστήθηκε τη σοφία και τη σύνεση που του δώσε, που του ζήτησε, και του είπε: θα σου δώσω και αυτό και θα σου δώσω και όλα τα άλλα τα οποία δεν μου ζήτησες, δόξα, πλούτο, νίκη, ειρήνη, ελευθερία. Πράγματι ο Σολομών ήταν ένας μοναδικός εκλεκτός βασιλιάς, που όμως η σοφία, η σύνεση, η δύναμη και η εξουσία, η ευλογία που του δώσε,
δεν ήταν αρκετοί να τον διατηρήσουν, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά να τον διατηρήσουν ώστε να συνεχίζει για όλη τη ζωή να είναι ευάρεστος. Γι' αυτό και ο Θεός του είπε, εάν, και αυτό το εάν είναι πάντοτε στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή μας, το εάν του Θεού είναι πάντοτε πολύ κρίσιμο, γιατί προσδιορίζει τους κινδύνους μας. Τους κινδύνους τους οποίους πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Σου έδωσα αυτά που μου ζήτησες, αλλά εάν δεν, εγώ λέω, δεν περπατάς στα σωδούς μου, δεν φυλάτες στην καρδιά σου τα διατάγματά μου και δεν εκτελείς τις εντολές μου, τότε δεν θα μακροημερεύσεις. Και η μακροημέρευση της Παλαιάς Διαθήκης είναι αιώνια ζωή σήμερα. Τότε δηλαδή ένας άνθρωπος έχει σοφία και σύνεση από το Θεό, έχει χαρίσματα από το Θεό, έχει διακονίες από το Θεό, έχει ευλογίες από το Θεό ιδιαίτερες, έχει αποστολή. Μεγάλη αποστολή είχε ο Σολομών να οικοδομήσει τον ναόν του Θεού στη γη. Τον έναν, τον μοναδικό ναό. Δεν οικοδομήθηκε έκτοτε άλλος ναός επί της γης, όπου να ήταν η παρουσία του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένας άλλος ναός του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδρώμα της αληθείας. Αλλά τότε ο μοναδικός λαός που οικοδόμησε ο Θεός και χρησιμοποίησε γι' αυτό του Σολομώντα ήταν ο ναός του Σολομώντος. Όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τις διακονίες και τις ευλογίες να έχει ο Θεός, ο άνθρωπος από το Θεό, και σοφία και σύνεση, δεν του εξασφαλίζουν την αιώνια ζωή. Αυτό που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή είναι να περπατάμε στα σωδούς του. Δηλαδή δεν περπατάμε όπως νομίζουμε, όπως καταλαβαίνουμε, όπως μας λένε, όπως σκεφτόμαστε, όπως θεωρούμε, όπως μας αρέσει. Να μην κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά να εξητούμε από το Θεό φανέρωση, οδηγία, ώστε σαν τον Απόστολο Παύλο να μπορούμε και εμείς εκείνη τη στιγμή να πούμε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις της αιώνιας ζωής. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Δεν αγωνίστηκα τον αγώνα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που μου άρεσε. Και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται πολλούς αγώνες. Αγώνας για τη δουλειά, αγώνες για τα παιδιά, αγώνες για τις σπουδές, αγώνας για το έργο του Θεού. Αγώνας, αγώνας, παντού αγώνας. Αλλά ένας είναι ο αγώνας ο καλός. Αυτός τον οποίον ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από μας. Απαρνούμενοι τον εαυτό μας, παίρνοντας το σταυρό μας και ακολουθώντας τον Χριστό. Να περπατάμε στα σωδούς του Κυρίου και να έχουμε τις βουλές του Θεού. Γιατί άλλες είναι οι βουλές του Θεού, άλλες είναι οι δικές μας. Άλλα θέλει ο Θεός και άλλα θέλουμε εμείς. Άλλες είναι οι οδοί του Κυρίου και άλλες είναι οι οδοί δικοί μας. Αλλιώς σκεφτόμαστε, λογαριάζουμε και υπολογίζουμε. Ο άνθρωπος περπατάει σύμφωνα με το τι του κατεβάζει το κεφάλι του και τι του λέει η καρδιά του, είναι και κινδυνεύει απόλυτα, είναι σε κίνδυνο και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για την αρπαγή της Εκκλησίας, έστω και αν έχει έργο καλό, έστω και αν θεωρείται επιτυχημένος σε οποιαδήποτε μορφή επιτυχίας, είτε φυσική είτε πνευματική. Εκείνο που εξασφαλίζει σε εμάς την αιώνια ζωή είναι τα διατάγματα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, και να περπατάμε σύμφωνα με Αυτόν. Είναι αυτό που λέμε που οικοδομεί ο άνθρωπος, που επενδύει ο άνθρωπος.
Γιατί η ζωή μας είναι μια συνεχόμενη επένδυση. Όχι από οικονομικής απόψεως μόνο. Δηλαδή να φέρω ένα παράδειγμα. Απλό. Πολύ απλό. Κάποιος θέλει να αγοράσει μετοχές. Ποια θα αγοράσει? Ανόητο. Θα αγοράσει αυτή που θα τα χάσει ή αυτή που θα κερδίσει πολλά? Πού επενδύουμε? Πού επενδύω τη ζωή μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου? Στη δουλειά μου? Θα τα χάσεις. Στις σπουδές θα τις χάσεις. Έστω και αν τις κερδίσεις. Αν επενδύουμε στο Λόγο του Θεού, εκεί θα τα κερδίσουμε όλα. Αν ζητάμε δηλαδή πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, τότε όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Είναι πολύ κρίσιμο σημείο η απόφαση που παίρνουμε στη ζωή μας, αλλά και η διδαχή που δίνουμε στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Γιατί δεν είναι να αποφασίσω εγώ για τον εαυτό μου μόνο, απαραίτητο, αλλά πρέπει αυτό να το φέρω, να το εμφυσίσω, να το δώσω και στο περιβάλλον μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στους αδελφούς μου. Τύπος του ποιμνίου, λέει ο Παύλος, γίνε στον Τιμόθεο. Να βλέπουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι μαζί σου και να συμμιμούνται για να είναι και μαζί τους. Είτε στο προσωπικό, είτε στο οικογενειακό, είτε στο εκκλησιαστικό επίπεδο. Ο Σολομών λοιπόν κατάλαβε την αδυναμία του και ζήτησε βοήθεια και ο Θεός του την έδωσε. Αλλά δεν κατάλαβε το κίνδυνο και δεν ζήτησε βοήθεια, αν και ο Θεός τον προειδοποίησε. Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα δούμε ένα Σολομώντα ιδιαίτερα σοφό, ιδιαίτερα αγαπητό στο Θεό, με ιδιαίτερες παροχές, προσφορές από το Θεό για αυτόν και από αυτόν για το Θεό, με ιδιαίτερες ευλογίες, άφθονη ευλογία. Έναν άνθρωπο όμως που δεν μπόρεσε να μείνει στερεός και αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στο δρόμο του Θεού, στο έργο του Θεού. Δηλαδή μπορεί να έχεις πάρα πολλά από το Θεό, αλλά να μην έχεις το σημαντικότερο. Να εισέλθεις πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, και αυτό αδερφοί είναι το κήρυγμα των εσχάτων ημερών. Αυτό είναι το κήρυγμα των εσχάτων ημερών. Πολύ λέει εκείνη την ημέρα, για εκείνη την ημέρα μιλάει, της αρπαγής της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα θα πουν Κύριε εν το ονόματι σου προφητεύσαμε. Γιατί εκείνη την ημέρα και εκείνη την περίοδο θα υπάρχει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό δεν μπορούν να το πούνε οι 2000, τα 2000 χρόνια οι άνθρωποι, αλλά θα το λένε οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών, που θα είναι ο καιρός της όψιμης βροχής. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, όταν μπήκα στην Εκκλησία πριν 30 χρόνια περίπου, λιγότερο λίγο, η βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο ήταν το 1/3. Τώρα η βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο μέσα στην Εκκλησία είναι το 95%, 97%. Ενώ δεν είμαστε καλύτερη Εκκλησία, αλλά είναι η περίοδος της όψιμης βροχής. Εγώ έκανα 4 χρόνια για να πάρω Πνεύμα Άγιο και εξητούσα, ανεξητούσα, ξύπναγα και κοιμόμουνα με την εξήτηση. Όπου βρισκόμουνα φώναζα τους ανθρώπους να προσευχηθούμε. Τα παιδιά μου είχαν αγανακτήσει τρόπον τεινά. Προσευχές ατέλειωτες και συνεχόμενες. Άλλοι αδερφοί κάνανε πολύ περισσότερα χρόνια. Τώρα βλέπεις, έρχεται ένας άνθρωπος, μπαίνει μέσα στην εκκλησία εξαρτημένος από τα ναρκωτικά, τον ελευθερώνει και μέσα σε μια εβδομάδα τα έχει κάνει όλα ο Θεός.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλιστεί. Ούτε φυσικάζουμε γιατί ο Θεός εργάζεται, ενεργεί, θεραπεύει, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, σώζει, προσθέτει. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι προσωπικό. Η σχέση η δική σου με το Θεό ποια είναι? Δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Εσύ πόσο πλησιάζεις το Θεό? Εσένα πόσο σου αποκαλύπτεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Προσεύχομαι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού για να μπορείτε να περπατάτε αξίως του Κυρίου. Το θέμα είναι απολύτως προσωπικό και δεν είναι αυτά που κάνει ο Θεός για μας, είναι αυτά που κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Γιατί μπορεί για τον Θεό να κάνουμε, αλλά για τον εαυτό μας αν κάνουμε. Γιατί εκείνη την ημέρα πολλοί θα πούνε εν το όνομα της, όπως είπαμε προηγούμενα, προφητεύσαμε, εκβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Και ο Κύριος τους είπε, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Μα πώς είναι δυνατόν? Ποτέ δεν προγνώρισε ο Θεός, γιατί έβλεπε, ξέρει ο Θεός το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Δεν υπάρχει παρελθόν για το Θεό. Για το Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Και ο Θεός ευλογεί, χαρίζει, δίνει. Αλλά μόνο όσοι περπατούν στα σωδούς του Κυρίου, όσοι φυλάτουν τα διατάγματα του Θεού και εκτελούν τις εντολές αυτού, θα εισέλθουν. Δηλαδή, όχι οι ακροατές του Λόγου, οι εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, είπε ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα, αυτό το δρόμο ετελείωσα. Δεν πήγαινα από άλλα μονοπάτια δικά μου, μονοπάτια φιλοδοξίας, καλοπέρασης, ευχαρίστησης, αλλά πήγαινα από τα μονοπάτια του Σταυρού, της θυσίας, της υπηρεσίας, της ταπείνωσης, της πίστης, της αγάπης, της ελπίδας. Και τέλος την πίστη διατήρησα. Και τώρα δεν μου μένει, τώρα έχει βεβαιότητα. Παρό της δικαιοσύνης Στέφανος που ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα θα μου δώσει. Ο δίκαιος κριτής. Αυτός ο Θεός, ο δίκαιος κριτής θα μου δώσει. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε αυτούς που επιποθούνε, όχι ποθούνε, ποθούνε με όλη τους την καρδιά, την επιφάνεια του Κυρίου. Σοφία λοιπόν ο Σολομώντας είχε, αλλά συνέχεια καλή δεν είχε. Και σοφία θαυμαστή. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκαν μπροστά του δύο πόρνες, γιατί ήταν κριτής. Ήταν αυτός που έδινε λύσεις. Ήταν αυτός που απέδιδε δικαιοσύνη Θεού. Πράγμα για το οποίο είχε ζητήσει, επειδή ανεγνώρισε ο Σολομών την αδυναμία του, είχε ζητήσει από το Θεό σοφία και σύνεση. Εμείς δυο μέναμε μόνοι μας, οι δύο πόρνες, σε ένα σπίτι, γέννησα εγώ και σε τρεις μέρες γέννησε η άλλη, και η άλλη νοκιμότανε, πλάκωσε το παιδί της, πέθανε, και τη νύχτα νοκιμόμουν, ήρθε μου δώσε το παιδί, πήρε το παιδί, το ζωντανό δικό της, και μου άφησε το νεκρό. Η άλλη πετάχτηκε, όχι, το δικό μου είναι το ζωντανό, το δικό της είναι το νεκρό. Όχι, η άλλη λέει, κανένας μάρτυρας. Είναι από τις καταστάσεις που ο άνθρωπος δεν ξέρει. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να φανερώσει την αλήθεια. Με τη σοφία που δίνει. Και με πολύ απλό τρόπο ο Σολομών φανέρωσε την αλήθεια, λέγοντας φέρετε μου τη μάχαιρα, κόψτε το στη μέση και δώστε από μισό. Αυτή όμως που είχε δικό της το παιδί, το σπλαχνίστηκε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, την αλήθεια ποιος την αποκαλύπτει? Η αγάπη.
Αλήθεια χωρίς αγάπη δεν είναι αλήθεια. Αλλά και αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αγάπη. Αυτά πάνε μαζί. Η γυναίκα λοιπόν, η μητέρα, επειδή αγαπάει, θα εκφράσει την αλήθεια. Η άλλη που δεν αγαπάει, θα πει ψέματα. Αυτή λοιπόν που δεν αγαπάει, λέει έτσι να γίνει, ούτε δικό μου ούτε δικό της. Η άλλη που αγαπάει όμως λέει, όχι μην το σκοτώστε, δώστο. Δεν το θέλω, αρκεί να ζήσει. Την αλήθεια την έχει αυτός που έχει αγάπη. Και την αγάπη την έχει αυτός που έχει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Το να περπατάτε στις εντολές του Κυρίου. Οι άλλες οι αγάπες έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου είναι ψεύτικες, μάταιες, άθλιες. Δεν οδηγούν πουθενά. Είτε συναισθηματικές είναι, είτε γήινες και ανθρώπινες, σαλευόμενες. Μόνο μέσα από την αλήθεια του Ευαγγελίου θα πλημμυρίσει η καρδιά σου αγάπη, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Και όσο πιο πολύ εντρυφάς στην αλήθεια του Ευαγγελίου, τόσο πιο πολύ ο Θεός γεμίζει την καρδιά σου με την αγάπη τη δική Του. Και όσο πιο πολύ ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού που σου έχει δώσει, τόσο πιο πολύ ο Θεός σου αποκαλύπτει την αλήθεια. Και γίνεται πια ένας κύκλος. Πιο πολύ αγάπη, πιο πολύ αλήθεια. Πιο πολύ αλήθεια, πιο πολύ αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού, η οικογένεια του Θεού και ο κάθε χριστιανός ξεχωριστά. Γι' αυτό όταν υπάρχει ετεροδιδασκαλία που ξεφεύγει ο άνθρωπος από την αγάπη, τότε τι λέει η Γραφή. Νοσούν οι άνθρωποι που ετεροδιδασκαλούν. Νοσούν σε συζητήσεις, λογομαχίες, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημία, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις. Γιατί? Γιατί επειδή ετεροδιδασκαλούν και δεν μένουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, σβήνει η αγάπη. Και δύο πράγματα είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Όταν του είπαν τώρα άραγε, έρχεται η Βασιλεία του Θεού, αποκαθιστάνει στη Βασιλεία στον Ισραήλ. Και τι τους είπε ο Κύριος μας? Προσέχετε μη σας πλανήσει τις. Γιατί οι έσχατες ημέρες είναι καιρός πλάνης, αλλά ταυτόχρονα η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όπως η αλήθεια αυξάνει με την αγάπη και η αγάπη αυξάνει μέσα από την αλήθεια, έτσι και η έλλειψη της αλήθειας, καθώς σβήνει η αλήθεια, σβήνει και η αγάπη. Και ένας χριστιανός γίνεται χλιαρός, πού? Στην αγάπη και στην αλήθεια γίνει χλιαρότητα. Όταν ακούς δεν πειράζει, τώρα μην είμαστε και πολύ αυστηροί. Μα δεν είναι θέμα αυστηρότητος ή υπακοή στο Ευαγγέλιο. Είναι θέμα φόβου Θεού. Φοβούμενος τον Θεόν περπατάει στις εντολές Του. Και όταν ο άνθρωπος περπατάει στις εντολές Του, τότε ευαρεστούμενος ο Θεός δίνει από αυτό που έχει, από αυτό που είναι. Ο Θεός είναι αγάπη, τι θα μας δώσει? Αγάπη θα μας δώσει, γιατί αυτό έχει. Και μία είναι η εντολή του Θεού. Δεν είναι πολλές οι εντολές του Θεού για την Εκκλησία του Χριστού. Να πιστεύσουμε σε αυτόν τον οποίον απέστειλε, που αυτός που απέστειλε ποιος τι είναι? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Την αλήθεια που τη μάθαμε? Εξ αποκαλύψεως Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Μόνο ο Χριστός έφερε την απόλυτη αλήθεια
στους ανθρώπους που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η οποία δεν είναι μόνο η απόλυτη αλήθεια, αλλά είναι και η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα στους πιστεύοντας. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι αδύναμος, να ολοκληρώσω, συγγνώμη. Η εντολή λοιπόν του Θεού είναι να πιστέψουν σε αυτόν τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστόν που είναι η μόνη, αλλά και να αγαπάμε αλλήλους ο ένας τον άλλον όπως Χριστός μας αγάπησε, καθώς ο Χριστός μας διέταξε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού που είναι αδύναμος, αδύναμος να αγαπήσει, ποιος άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να αγαπήσει όχι όλους τους αδελφούς, έστω και έναν όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Άντε το πολύ πολύ του συγγενείς μας. Ούτε και αυτό γίνεται. Άντε να ισχυριστώ εγώ ότι αγαπώ τη γυναίκα μου που την αγαπώ πολύ, όπως ο Χριστός με αγάπησε. Και ποιον από εσάς μπορώ να πω ότι αγαπάω τόσο όπως ο Χριστός με αγάπησε. Άντε να το κάνω πιο εύκολο το πράγμα. Να το πάω στην Παλιά Διαθήκη, τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Ποιος το κάνει αυτό? Τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, και από εκεί και πέρα αρχίζανε ποιος είναι ο πλησίον, είναι η οικογένειά μου, είναι η γυναίκα μου, είναι η φιλή μου, είναι οι Ιουδαίοι, είναι οι προσήλυτοι, είναι ποιοι είναι ο πλησίον. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Εκκλησία του Χριστού. Ποιος είναι αδελφός μου? Ποιοι είναι αδελφοί μας? Ανάμεσα σε τόσες θρησκείες αδελφοί μας είναι οι χριστιανοί? Ανάμεσα στους χριστιανούς οι αδελφοί μας είναι το δόγμα μας? Ανάμεσα στο δόγμα μας οι αδελφοί μας είναι η τοπική εκκλησία? Ανάμεσα στην τοπική εκκλησία είναι η πιο κοντινή μου ή η οικογένειά μου ή η γυναίκα μου ή μόνο εγώ είμαι? Υπάρχει αδυναμία να εκπληρώσουμε ακόμη και την πρώτη εντολή του Θεού. Να αγαπήσουμε τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Υπάρχει αδυναμία να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι απόλυτα εκτελεστής του Λόγου του Θεού? Απόλυτα όμως. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν είμαστε, αφού την πρώτη εντολή αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα, δεν μπορούμε να την εκτελέσουμε. Άρα δηλαδή ο χριστιανισμός είναι μια ουτοπία, μια χήμερα, είναι κάτι που δεν γίνεται? Η απάντηση είναι ναι. Είναι κάτι που δεν γίνεται ανθρώπινα. Αλλά δόξα στο Θεό που ο Θεός έχει μεριμνήσει όλο το Λόγο του Θεού να μπορούμε να τον εκτελούμε δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, περπατώντας μέσα στο Λόγο του Θεού. Και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή όταν λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ότι πρέπει να εγκύψετε και να επιμείνετε στο βασιλικό νόμο, γιατί όχι ο εκτελεστής του Λόγου αλλά ο εκτελεστής του έργου είναι μακάριος. Άρα δηλαδή σαν σου λέει ο Θεός, σαν να μας λέει κάντε ό,τι μπορείτε εσείς, γιατί εγώ την αδυναμία σας δεν τη λαμβάνω υπόψη μου, αλλά λαμβάνω υπόψη μου ότι να κάνεις αυτό που μπορείς, αλλά αυτό μπορείς κάντο. Και αν στα λίγα σταθείς πιστός, εγώ θα σε κάνω περισσότερο. Ξεκινάω λοιπόν από τα λίγα που μπορώ, γιατί όταν μπήκα στην εκκλησία κάπνιζα 3 πακέτα τσιγάρα. Δεν μπορούσα να το κόψω. Αλλά μπορούσα όμως να έρθω να γονατίσω. Μπορούσα να έρχομαι στην εκκλησία να ακούω το Λόγο του Θεού. Μπορούσα να προσεύχομαι και να ζητάω χάρη. Και ήρθε ο Θεός και μου πήρε το τσιγάρο. Αυτό που δεν μπορούσα, το μπόρεσε ο Θεός. Και σιγά σιγά αυξάνει αυτό που δεν μπορώ. Αρκεί όμως να εξητώ το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και μέσα σε αυτή την εξήτηση της αλήθειας έρχεται ο Θεός ευαριστούμενος και πλημμυρίζει την καρδιά μου με τη δική του την αγάπη. Και καθώς μου δίνει τη δική του την αγάπη στη ζωή μου, τόσο αυξάνεται η εξήτησή μου στην αλήθεια. Και έτσι προχωράει ο χριστιανός
από πίστη σε πίστη, οικοδομούμενος από δόξα σε δόξα, μέχρι να έρθει το τέλος, όπου ο Κύριος θα παραστήσει μία εκκλησία Αγία, αμόμητο, τέλεια, ένδοξο, μη έχουσα λιτίδα ή κοιλίδα ή τίτων τιούτων, στον πατέρα του για το γάμο του αρνίου. Αλλά αυτά είναι ευθύνη του Χριστού. Η ευθύνη δική μου είναι ο Λόγος του Θεού και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Η λατρεία και η λειτουργία της Εκκλησίας να είναι μέσα στην προσωπική μου ζωή κυρίαρχο θέμα. Να μένω στην διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Θεός. Ο Σολομών λοιπόν μέσα στην απόλυτη σοφία που είχε, στην απόλυτη ευλογία και προσφορά και ευημερία, κατάφερε και δημιούργησε ένα κράτος ευνομούμενο, μεγάλο μεν αλλά ευνομούμενο. Ήσαν όλοι πολυάριθμοι, τρώγοντες, πίνοντες και ευθυμούντες. Η σοφία του αναγνωρίστηκε σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη και όλοι αναγνώρισαν και είπαν ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και ο Θεός του έδωσε όλα τα απαραίτητα για να εκπληρώσει την αποστολή του, που είναι η οικοδομή του ναού του Θεού στη γη. Έχουμε όλα τα απαραίτητα. Έχεις όλα τα απαραίτητα για να εκπληρώσεις την αποστολή σου. Να είσαι καλή μητέρα. Να είσαι καλός πατέρας. Έχεις όλα τα απαραίτητα από το Θεό. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιείς. Αν τα χρησιμοποιείς, γιατί μπορεί και να μην τα χρησιμοποιείς καθόλου. Ο Σολομών τα χρησιμοποίησε. Αφενός μεν η φήμη του ή το σ' όλα τα έθνη κύκλο, αφετέρου αυτός όμως ασχολήθηκε με αυτό που του είχε δώσει ο Θεός, έγραψε 3.000 και πάνω παροιμίες, πάνω από 1.000 οδές ύμνους, λάλησε για δέντρα, για ζώα, τετράποδα, πτηνά, ερπετά, ψάρια, και όσοι άκουαν για τη σοφία του Σολομώντα έμεναν έκπληκτοι και βεβαίως δόξαζαν το Θεό, γιατί ήξεραν ότι ο Θεός ήταν αυτός που τους τα έδωσε. Τελειώνοντας, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να τονίσω ότι αν μέχρι τώρα σε έχει ή μας έχει ευλογήσει ο Θεός, αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν έχουμε βαθιά μες στην καρδιά μας απόφαση να περπατάμε στα σοδούς του Κυρίου, να φυλάτουμε στην καρδιά μας τα διατάγματά Του και να εκτελούμε τις εντολές Του. Αμήν.